Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Εγώ θα ζητούσα, κύριε Πρόεδρε, ξανά έκλεισε να πούνε οι δημοτικοί σύμβουλοι ότι να πούνε, όπως υπομονετικά κάθισα και άκουσα προεκλογικό ευρεολόγιο. Εντάξει, προεκλογικό μιλάω για πολιτικές τοποθετήσεις και με υπομονή κάθισα για να καθίσω να απαντήσω. Εάν θέλει, δεν θα ήθελα να με διακόψω και να κλείσει η υπόθεση. Δεν θα διακοπεί. Ποιος σας έπεσε? Είπα προεκλογικό. Ποιο θεωρείτε ίδρυ? Τι θεωρείτε ίδρυ? Τι θεωρείτε ίδρυ από τις τοποθετήσεις που γίνανε? Εσείς τι είσαστε τώρα, υπερασπιστής των φτωχών και των αδυνάτων? Εγώ δεν είμαι υπερασπιστής του εαυτού μου και της αλήθειας. Δεν μίλησα για εσάς. Έτσι. Εγώ άκουσα αυτά που είπα. Ότι λέω ψέματα. Συγγνώμη, όταν σας ρωτήσω. Δηλαδή, ο κ. Πασχαλίδης που σας είπε για την επιστολή που στείλατε στον Υπουργείο Υγείας, υπάρχει υπαρκτή? Ψέματα είναι. Θα αφήσει. Παρακαλώ. Παρακαλώ ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο και μην διακόπτει κανείς. Μην διακόπτεται. Αν δεν θέλετε να σας διακόψουν. Όπως δεν διέκοψα κανέναν. Ωραία. Και βέβαια. Και συνέχεια. Λοιπόν. Καταρχάς γράφεται μέσα, λέγεται, ελέγχθηκε και δεν απευθύνομαι σε κανέναν. Θα απαντήσω γενικά σε όλες τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Αναφέρεται μέσα ότι δεν στέκουν οι δικαιολογίες. Το ότι αν δεν στέκουν ή όχι, εκθέτεται και τις υπηρεσίες του. Διότι όπως σας ανέφερε και ο αντιδήμαρχος, περάσαν από τις υπηρεσίες του Δήμου για να δουν για το ορθόν των ισχυρισμών. Και οι αυτοί δεν έχουν κανένα πολιτικό κίνητρο να μειώσουν, να κατηγορήσουν κάποιον. Απλά ψυχρά και ρεαλιστικά. Όπως επίσης ανέφερε ο αντιδήμαρχος διοίκησης και κοινωνικής πρόνοιας, ότι ελέγχθηκαν και χώροι σαν αυτούς που ζητάει ο Σεβασμιότατος, για να το διευκρινίσω κιόλας, που να ανήκουν στο Δήμο, στο μέγεθος που θέλει, δεν υπάρχουν. Και μάλιστα γραπτός, όποτε θέλει ο κύριος Δεμερτζής, μπορεί κάλλιστα να έρθει να πάρει και τα έγγραφα υπογεγραμμένα από την Πολεοδομία και από τον κύριο Κοσμίδη και από τις Εθνικές Υπηρεσίες. Διότι αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι, θα πρέπει, όπως ξέρετε, μια περιοχή να πληρεί και όρους δόμησης. Και εδώ μιλάμε για κατασκευή που θα έχει ψυγές μέσα. Κατασκευή μεγάλη. Και πρέπει να πληρούνται πάρα πολλές προϋποθέσεις, περιβατολογικά κλπ. Ένα σχολείο θέλουμε να κάνουμε στη Ροδόπολη και όλοι μαζί εδώ ξέρετε πώς το πολεμάμε. Πόσο δύσκολο είναι, υπόγεια ρέματα, περιβάλλον, σχέδια, χώροι κατάλληλοι. Καταρχάς ιδιοκτησιακά. Και το ιδιοκτησιακό φυσικά, όπως γνωρίζετε, όπως σας είπα, υπάρχει και έγγραφο πλέον που συντάχθηκε από την Πολεοδομία του Δήμου Συνδικής. Τώρα, εάν στέκουν αυτές οι δικαιολογίες, δεν ξέρω. Αναφέρθηκε επίσης από δημοτικό σύμβουλο ότι χωρίς να ενημερώσει κανέναν, απάντησε ο Δήμαρχος. Φυσικά, ο σύμβουλος δεν ήταν, εκτιμώ, ή στο Δημοτικό Συμβούλιο τότε, διότι οι επιστολές έχουν αποδέκτες. Η μία ήταν προς τον Δήμαρχο και η άλλη ήταν προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο από την είσοδο στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τέθηκε επιστολή. Ο Δήμαρχος την έλαβε διότι δεν εξετάζει τα πράγματα μια φορά το μήνα, αμέσως μετά απάντησε. Και απάντησε λέξη προς λέξη. Αυτό θέλει τόλμη. Όχι γενικά και αόριστα δεν είναι δουλειά σας σεβασμιότατε. Όχι. Ένα-ένα. Αυτό είναι εκεί. Αυτό είναι εκεί. 31 θέματα. 31 θέματα τα απάντησα. Θα μου πείτε, δίκιο έχετε όλοι σας, ότι δεν έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο ανταλλαγής επιστολών. Φυσικά δεν έπρεπε. Και το γράφω πρώτα, έτσι ξεκινάω. Τα σπίτια μας είναι 300 μέτρα. Στον ίδιο δρόμο. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να το συζητήσουμε.
και τα ερωτήματα δεν τα άφησα εγώ. Εγώ ήμουν ο δείκτης των ερωτημάτων για να απαντήσω. Δεν ξεκίνησα δηλαδή εγώ. Όσο αφορά, επίσης, ελέγχθηκε ότι δεν απαντήθηκε άλλη επιστολή. Φυσικά και δεν απαντήθηκε. Και ρώτησα εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο η επιστολή. Ο Σεβασμιότατος φυσικά και δεν ξέρει πώς λειτουργεί ο Δήμος. Εδόθηκε προς την Οικονομική και στην Τεχνική Υπηρεσία. Στην Τεχνική Υπηρεσία για να δει τους όρους δόμησης και η Οικονομική Υπηρεσία για να δει εάν είναι περιουσιακό στοιχείο του Δήμου. Εκεί είναι το περιουσιολόγιο του Δήμου. Ποια είναι του Δήμου. Απλά πράγματα. Απλούστατα, όπως ήταν εδώ ο προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας του προηγούμενου Δημοτικού Συμβούλιο, εδώ είναι. Θεωρήσαμε ότι κάποιες άδειες ήταν πασιφανή. Δηλαδή, άδεια για τηλεφερέκ στο ΙΣΑΡΙ δίνει αρχαιολογική υπηρεσία. Που σας γνωρίζω ότι ενδιάμεσα, εφόσον πήρε τέτοια έκταση του Δήμου, το θέμα, φέραμε την αρχαιολογική υπηρεσία, ήρθε και η αρχαιολογική επιτροπή και πήγαν και μελετήσαν. Και κάνανε κάποιες προτάσεις. Κάντε μελέτες, κάνε αυτό. Βέβαια για τηλεφερή, ξεχάστε το. Πάνω κάτω από ό,τι με ενημέρωσε ο προϊστάμενος του Υπηρεσίου. Και μάλιστα ήταν και εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου. Τώρα, για τα καλοκαιρινά, γιατί εδώ γίνεται σπέκουλα. Εδώ γίνεται σπέκουλα. Εδώ προσβάλλουμε και τη μνήμη μας. Το 2013, με απόφαση πραγματικά του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν η μόνη νόμιμη απόφαση, στείλαμε και τα έγγραφα, κλείσαμε και το διαγωνισμό και τα στείλαμε στην κτηματική υπηρεσία που φαινόταν η κτηματική υπηρεσία ότι είναι ιδιοκτήτης. Και έκλεισε υπόθεση από πλευράς Δήμου μια και καλή. Διότι δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Το να έρθει ο επόμενος δήμαρχος και να το ζητάει από την κτηματική υπηρεσία να του παραχωρηθεί για να τα εκμεταλλευτεί, είναι έγκλημα. Σας ρωτάω. Το να έρθει ο Δομοκτσίδης και να τα ζητάει από την κτηματική υπηρεσία είναι έγκλημα. Και να έρθει την κτηματική υπηρεσία και να λέει για να σας τα δώσω όπως προβλέπετε από τον νόμο θα μου φέρετε γνωμάτευση της αρχαιολογίας και τα καλοκαιρινά μιλάμε. Του δασαρχείου, της εφορίας, δεν ξέρω ποια χαρτιά. Για να μπορέσω να τα παραχωρήσω. Και έρχεται το δασαρχείο και λέει για να στα παραχωρήσω θα πρέπει να έχει γίνει πράξη χαρακτηρισμού αν είναι δάσος ή όχι. Και αποφασίζει το δασαρχείο και με 7 πλατάνια μετρημένα τα οποία τα φυτέψανε οι παππούδες μας και δεν ήταν δάσος. Ή φυτεύτηκαν, μεγαλώσαν τα δέντρα και με τα καταστήματα που δουλεύουν εδώ και 20 χρόνια και βάλε 7 πλατάνια και αποφασίζει το αρχείο και λέει ότι είναι δάσος αυτό και αρχίζει μια διαμάχη μεταξύ το δασαρχείο για να σταματήσει ο χαρακτηρισμός δάσους, είναι έγκλημα αυτή η διαμάχη ή είναι κακό. Μήπως θα άπρατε κανένας δεν θα το αμφισβητούσε. Και να έρθει πάλι ο Δήμαρχος και να κάνει έγγραφα στο δασαρχείο, γιατί να διαβάζετε καλά τα έγγραφα, και να αμφισβητεί την απόφαση του δασαρχείου και να το παραζητάει να πάει στην Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Διαφορών, στο επόμενο κλιμάκιο. Εγώ τι λέω. Τι λέτε τώρα, Δήμαρχε. Σας παρακαλώ. Επιστολή στη ΑΔΕ. Στο Υπουργείο Γεωργίας υπάρχει επιστολή. Και να ζητάει να παραχωρηθεί στο Δήμο και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται δάσος. Κύριε, είναι λάθος. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Κύριε Πασχαλίδη, παρακαλώ, μην παρεβαίνετε. Όπως δεν θέλεις να σε διακόπτουν, πολύ περισσότερο μη διακόπτουν. Απαντήστε, υπάρχει επιστολή δήμαρχε με την υπογραφή σας στο Υπουργείο Γεωργίας. Πάλι σπεκουλάρετε και λέτε ψέματα. Εγώ θα σας το πω γιατί άμα θέλετε, προσέξτε, λέτε ψέματα. Λέτε ψέματα να καταγράφετε και κάντε μου άμα θέλετε μήνυση. Ωραία. Εγώ σας το λέω. Υπάρχει, πέστε μας. Λέτε ψέματα. Παρακαλώ. Διότι την επιστολή που ζητάς να μην χαρακτηριστεί δάσος, δεν τη
διαβάσατε καλά, ίσως σας ξέφυγαν τα δεν. Για να ζητάς να έχετε επιτροπή επίλυσης δασικών διαφορών. Εσείς πάτε να την πλασάρετε στα παιδιά ότι ζήτησα εγώ να γίνω δάσος. Γι' αυτό σας λέω. Και σας το τονίζω. Γράφονται στα πρακτικά. Παιδιά μου, να ξέρετε, αυτά καταγράφονται επειδή είναι βιβλίο. Εγώ σας το λέω. Και να ζητάς. Εγώ το ξέρω τι προσπαθώ να κάνω. Τι δεν έκανα, εγώ είπα τα δικά μου, είπατε τα δικά σας, με είπατε. Με ένα ψεύτη, με είπατε. Μου είπατε ότι. Θα σας το φέρω το εγγραφητή μας. Βεβαίως. Θα μου φέρετε επίσης. Θα μου φέρετε επίσης και αυτούς που βλέπετε και συζητάτε στα καφενεία. Και αυτούς θα μου τους φέρετε. Διότι αλλιώς είστε εκτεθειμένοι. Θα μου τους φέρετε που τους έχω τάξει. Εγώ θα μου φέρετε ό,τι θέλετε. Θα μου φέρετε λοιπόν και αυτούς που έχω τάξει στα καφενεία ότι θα τους τα δώσω. Ποιος κύριος πιστεύει εδώ πέρα μέσα, κυρία και κύριος πιστεύει ότι εγώ είμαι ο αγάς Χαν και μοιράζω καλοκαιρινά στον κόσμο. Προσποιήστε σε εκείνους ότι είστε ο αγάς Χαν, να σας πει ένα χαμπάρι. Και αν τους φέρουμε όλους, δεν χωράνε εδώ. Όλους θα τους φέρετε εδώ και εγώ θα σας κλείσω το κλειστό. Το κλειστό του σιδηροκάστρου για να μιλήσουμε. Μην μ' αρέσει το διατάφτα. Δεν θέλω να ακούω, κύριε Λούγκο, αυτές οι πολιτικές δεκαετίας του 60 μπαίνουν προεκλογική περίοδο. Δεν χρειάζονται πλέον. Δεν πείθουν κανέναν. Και σας τα λέω, δεν μιλάω εγώ στο καφενείο. Εγώ μιλάω εδώ, στη Βουλή του Δήμου. Δημαρχή, για να το κλείνουμε το θέμα. Λοιπόν, όχι, γιατί έχουμε ολοκληρώσει, κύριε Δηματή. Ζητήσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο να μας δοθούν για κοινοφελή σκοπό χρήση. Απάντηση πήραμε. Μόνο για δασική αναψυχή, κύριε, μπορεί να τα πάρει. Αυτή την απάντηση πήραμε. Γιατί στέλνει τον κόσμο στο αρχείο. Όχι, η απάντηση μου δεν στέλνει τον κόσμο στο αρχείο. Το αρχείο είναι υπέρ της πλάτη που κάνετε τώρα. Συγγνώμη, είστε και ξυλοκόπους. Κύριε Πασχαλίδη, κύριε Πασχαλίδη. Το δάσος που ανήκει πήρε, κύριε Πασχαλίδη, πείτε μου. Είσαστε ξυλοκόπους. Η αναψυχή και τα παρκάκια είναι δικαιολογία. Αφήστε τα αυτά, απαντήστε την ερώτηση. Αφήστε τα σπεκουλάκια. Πού ανήκει το δάσος. Πού ανήκει το δάσος, γιατί σταματήσετε. Πού ανήκει το δάσος. Το δάσος είναι του δημοσίου. Δεν καταλάβατε καλά, σας ρωτάω ξανά. Πού ανήκει το δάσος. Έχει αρμοδιότητα το δασαρχείο για την εκπίση, για την αξιοποίηση της έκτασης της Ελλάδας. Τι λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Νομίζω, νομίζω. Δεν θα με πιστέψετε καθόλου. Απλώς εσείς ό,τι και να σας πω δεν θα με πιστέψετε. Σας παρακαλώ, κύριε. Πώς το λένε. Σας ζητάω να σταθούμε στο επίπεδό μας. Και είδατε εγώ. Κάθισα, άκουσα. Α, εσείς είσαστε σε άλλο δημοτικό συμβούλιο. Ακόμα και εδώ είσαστε εκτός, κύριε Λούγκο. Σας παρακαλώ πολύ. Και σας λέω ότι το δάσος ανήκει εδώ, που μας τραβάει τα κανάλια, μη μιλάτε. Παρακαλώ, παρακαλώ, θα διακόψω το τη συνεδρίαση. Παρακαλώ. Μέσα στην επιστολή του Μητροπολίτη και τα μαγαζιά του Χρυσοποιητή. Παρακαλώ, κύριε Πασχαλίδη, αν έχετε να πείτε οποιαδήποτε πράγμα. Πάτε το πρώτο είχαν ανακοινωθεί και κάποιες επιστολές στα καταστήματα. Το είχαν δει όλοι που λέγανε όποιος θέλει να πάει να πάρει. Να πάει στα καταστήματα να πάει. Για άλλημα 5 λεπτών. Παρακαλώ. Για άλλημα 5 λεπτών.